Στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου που η Μύκονος πλημμυρίζει από κόσμο, ήθελαν να ρίξουν στα στέκια του νησιού μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Τα κέρδη θα ήταν σίγουρα και οι νεαροί επισκέπτες του νησιού εύκολο στόχος. Με το πλοίο της γραμμής κατηγορείται ότι μετέφερε 183 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης από τον Πειραιά στο νησί των Ανέμων 50χρονος από την Αθήνα. Στο λιμάνι τον παρέλαβε ένα 40χρονος αλλοδαπός. Μόλις η μοτοσικλέτα που επέβαιναν ξεκίνησε, οι αστυνομικοί του σταμάτησαν για έλεγχο. Στη Μύκονο βρισκόταν και αξιωματικός από την αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς υπήρχαν πληροφορίες για διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών με στόχο κυρίως στο νεαρό κόσμο που αυτή την περίοδο έχει κατακλείσει το νησί. Στο σακίδιο του 50χρονου που κατηγορείται ότι έκανε τη μεταφορά από την Αθήνα στη Μύκονο, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο συσκευασίες με 183 γραμμάρια MDMA. Ο 40χρονος αλλοδαπός που φέρεται ότι θα έκανε την παραλαβή και τη διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας, σύμφωνα με την αστυνομία, οδήγησε τους άνδρες της ασφάλειας στο σπίτι που μένει με έναν 47χρονο Κύπριο και τους υπέδειξε τρεις συσκευασίες όπου υπήρχαν 838 γραμμάρια κοκαίνης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον συγκάτοικο του αλλοδαπού. Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν από πού προέρχεται η μεθαμφεταμίνη και ποιος την έστειλε στο νησί των Ανέμων. Επίσης ερευνούν εάν εμπλέκονται και άλλα άτομα που θα διακινούσαν τα ναρκωτικά στη Μύκονο.